Τελευταία μέρα της προεκλογικής περιόδου, κυρίες και κύριοι. Ξεκινήσαμε από τον κύριο Φώτη Χατζηδιάκο, στην συνέχεια στον κύριο Γιώργο Κασάρα, στην ομιλία της κυρίας Μίκας Ιατρίδη και πάμε να κλείσουμε αυτό το σκέλος με τον υποψήφιο βουλευτή με τη Νέα Δημοκρατία στον Δωδεκάνησα, τον τέος υφυπουργό, τον κύριο Μάνο Κόσολα. Θα παρακολουθήσουμε την ομιλία του από το Κινηματοθέατρο Ρόδων. Εσάς, τους υπέροχους και μοναδικούς ανθρώπους της Ρόδου, τους ανθρώπους που μου δίνουν δύναμη από το 2012 που με επιλέγετε να είμαι βουλευτής και εκπρόσωπός σας στην Εθνική Αντιπροσωπεία,
να ευχαριστήσω γιατί μέχρι τώρα εσείς, ήδη άνθρωποι, είστε εδώ, μου δείχνετε εμπιστοσύνη και προχωράμε μαζί. Και εσείς είναι αυτοί που μου δείχνετε το δρόμο, με κάνετε χρήσιμο και προχωράμε μαζί να αναδείξουμε τα θέματα της Δωδεκανήσου, της κάθε γωνιάς της Δωδεκανήσου και της Ρόδου. Σε όλους εσάς που είστε εδώ, μου δίνετε μεγάλη δύναμη, μου δίνετε ενέργεια και μου δίνετε ελπίδα για το αύριο. Γιατί αποδεικνύεται ότι η πολιτική δεν είναι τίποτα άλλο, είναι οι άνθρωποι της. Και εγώ δεν ξεχνώ από πού έχω ξεκινήσει. Είμαι ένας από εσάς. Γιατί σήμερα είμαι εγώ, κάποιος άλλος θα είναι αύριο, από εδώ μέσα από την αίθουσα ή κάποιος από τις οικογένειές σας. Δεν είναι ένοχοι πολιτικοί. Την πολιτική την κάνουν ένοχοι άνθρωποι. Και αν όλα είναι στο φως και προχωράμε μαζί, υπάρχει συνεννόηση, συζήτηση, συνεργασία, δεν υπάρχει κάτι στη σκιά, πίσω από τις κουρτίνες, κάτω από τα χαλιά. Και θέλω επίσης να σας πω πως εσείς μου προσφέρετε για ακόμα μια φορά, όχι μόνο από το χρόνο σας που είστε εδώ, αλλά περίσσευμα ψυχής. Μου δείχνετε τη ζεστασιά, την εγκάρδια αποδοχή σας. Μου δείχνετε τις προθέσεις σας. Φίλες και φίλοι, από άκρο σ' άκρο, από τον Νότιο Αιγαίο, η Δωδεκάνησο, τις Κυκλάδες, αλλά κυρίως από εδώ, από την περιοχή μας, που είναι η πιο σημαντική γεωπολιτικά, φυσικά, αλλά και πολιτικά περιοχή της χώρας, από το Αγαθονήσι μέχρι το Καστελόρισο και από την Αστυπάλαια μέχρι την Κάσο, εδώ είναι ένα το μήνυμα της νίκης σήμερα της Νέας Δημοκρατίας. Ένα ισχυρό μήνυμα νίκης που γίνεται κάθε μέρα πιο ισχυρό. Και χιλιάδες άλλοι θεατές, αφού με live stream θα δείτε η συνάντησή μας σήμερα. Όλοι μαζί συμπορευόμαστε και χτυπάει πολύ δυνατά, γιατί μέχρι την Κυριακή πρέπει να μην εφησυχάσουμε, να είμαστε εδώ, να είμαστε προσιλωμένοι, να είμαστε εστιασμένοι σε αυτή την πρόκληση, σε αυτή τη μεγάλη πρόκληση των εκλογών. Γιατί αυτά τα 4 χρόνια πρέπει να σας πω, αγαπημένους μου φίλες και φίλοι, ότι πετύχαμε πολλά και είναι αλήθεια αυτό. Πετύχαμε πολλά και σας το λέει ένας άνθρωπος που δίνει κάθε μέρα την ψυχή του, με απόλυτη ειλικρίνεια, με ετοιμότητα. Και δίνουμε ένα αγώνα από καρδιάς και την ψυχή για τα Δωδεκάνησα και τους ανθρώπους της. Για τον τόπο μας και για όλους εσάς που είστε εδώ. Και θέλω να σας πω ότι να είστε υπερήφανοι για την επιλογή σας. Όλα αυτά τα χρόνια προσπάθησα να είμαι συνεχώς προσανατολισμένος και εστιασμένος σε αυτό που μου έχετε δώσει. Την εντολή σας. Να είμαι χρήσιμος για τη Δωδεκάνησο, χρήσιμος και για τους ανθρώπους της. Δεν μπορώ να πω ότι τα καταφέραμε όλα. Όμως, να είστε βέβαιοι ότι εδώ βλέπω ανθρώπους που μου έχουν ασκήσει κριτική, μου έχουν ασκήσει ισχυρή κριτική, πάντα όμως με επιχειρήματα και με ευπρέπεια. Και θέλω να σας ευχαριστήσω, γιατί και αυτή η κριτική με έχει κάνει καλύτερο. Και με έχει κάνει καλύτερο, αγαπητές μου φίλες και φίλοι, και γι' αυτό σας λέω ότι η συνεχής δραστηριότητά μου είναι με τις παρακαταθήκες που μου έχετε δώσει από το 12. Θέλω επίσης να σας θυμίσω ότι είστε άνθρωποι που μου έχετε δώσει αγάπη, με πολύ συνέστημα, μου έχετε δώσει την καρδιά σας. Και γιατί σε αυτόν τον τόπο έχουμε μάθει να δίνουμε την καρδιά μας και την ψυχή μας. Για αυτούς που αγαπάμε, γι' αυτό πρέπει να σας πω άλλη μια φορά ότι σας οφείλω πολλά. Σας οφείλω τα πάντα για τη δική μου πορεία. Με γνωρίζετε χρόνια. Κάποιοι με γνωρίζουν από μικρό παιδί. Μεγαλώσαμε μαζί σε αυτή την πόλη. Γνωρίζετε ότι κάνω ένα καθαρό, πεντακάθαρο αγώνα και η μοναδική μου δύναμη είστε εσείς. Το τονίζω και αυτό το βήμα. Σε αυτόν τον αγώνα αυτοί έχουν καθαρή σκέψη και καρδιά, αυτοί είστε εσείς και με αυτούς πορεύουμε και αυτοί ξέρουν και απολογούμε σε αυτούς, αξιολογούν την πορεία μου και αποτιμούν την προσπάθειά μου. Και αυτοί που αγαπούν τον τόπο τους, και αυτοί που είστε εσείς σήμερα εδώ, γιατί αγαπάμε τον τόπο μας, είναι αυτοί που θα αποφασίσουν ξανά 21 του μήνα ποιους από τους υποψηφίους θα είναι αυτοί που θα επιλέξουν, ποια κόμματα θα αποφασίσουν να στηρίξουν, ποια θα είναι η εθνική αντιπροσωπεία. Και την Κυριακή έχουμε πάλι μια νέα πρόκληση, μια και μοναδική επιλογή. Να νικήσουμε. Και όταν το λέω να νικήσουμε όλοι μαζί, να νικήσουμε όλοι μαζί. Γιατί αυτός ο τόπος. Γιατί την Κυριακή πρέπει να είμαστε όλοι νικητές. Γιατί αυτός ο τόπος δεν αντέχει άλλες περιπέτειες. Γιατί όλα όσα πετύχαμε δεν πρέπει να τεθούν σε κίνδυνο. Γιατί η πολιτική και η οικονομική σταθερότητα της χώρας αποτελούν προϋπόθεση για τον τουρισμό μας. Γιατί η μοναδική αξιόπιστη και ρεαλιστική πρόταση διακυβέρνησης που υπάρχει είναι η πρόταση της Νέας Δημοκρατίας. Γιατί ο Πρωθυπουργός
Κυριάκος Μητσοτάκης δεν μπορεί να είναι άγνωστος. Δεν μπορεί να είναι ο πρωθυπουργός της χώρας άγνωστος κι. Δεν μπορεί να είναι ένας άγνωστος κι που αυτός θα παίξει ξανά ενδεχόμενα με τα ζάρια την τύχη της χώρας. Πρωθυπουργός δεν μπορεί να είναι άλλος από τον Κυριάκο τον Μητσοτάκη. Είναι αυτός που από αυτό το βήμα χρόνια πριν, αλλά και προχθές από το Μαντράκι είπε ότι είμαστε όλοι εδώ για τα Δωδεκάνησα, γιατί αυτό επιβάλλουν οι συνθήκες, να είμαστε προσανατολισμένοι και να τα αποδώσουμε στους Δωδεκανησίους για την τεράστια προσφορά τους ιστορικά και διαχρονικά στην Ελλάδα, να τα αποδώσουμε τα ελάχιστα. Την Κυριακή λοιπόν είναι το μήνυμα αυτό που πρέπει να στείλουμε όλοι, να ακουστεί δυνατά και καθαρά. Και πιο ηχηρό μήνυμα δεν μπορεί να είναι άλλο από το να ακουστεί από τα Δωδεκάνησα, το μήνυμα της νίκης. Και αυτό θα το επιβάλλουν με την ψήφο τους οι πολίτες, κάθε μία και καθένας από εσάς. Αυτό είναι το μήνυμα της Κυριακής. Στέκομαι απέναντι σας, Πρόεδρε, κύριε Δήμαρχε, αγαπητοί φίλες και φίλοι από παντού στη Ρόδο, απέναντί σας, όπως την πρώτη φορά. Γιατί ο πολιτικός έχει και ένστικτο, αλλά έχει και ευαισθησίες. Με το ίδιο τρακ το 12. Το ίδιο είμαι εδώ σε αυτό το βήμα και σας βλέπω σαν την πρώτη φορά που σας ζήτησα την ψήφο. Σας ζήτησα τη στήριξη και μου έδωσαν την εντολή να σας εκπροσωπώ στη Βουλή. Και είναι σαν να μην πέρασε μια μέρα. Περάσαν γρήγορα τα χρόνια. Δύσκολα χρόνια. Χρόνια πανδημίας, χρόνια κρίσης. Όμως τα καταφέραμε και από την κυβερνητική θέση που ήμουνα και από την Βουλή που είμαι τώρα ξανά και όπου ήμουνα και πριν, προσπαθήσαμε και νομίζω ότι τα αποτυπωμένα πεπραγμένα είναι τέτοια που δεν μπορεί να αμφισβητηθούν. Στέκομαι λοιπόν σήμερα εδώ με τον ίδιο σεβασμό, αλλά με την ίδια διάθεση για να προσφέρω. Μια διάθεση προσφορά στον τόπο μου και στους ανθρώπους του. Αυτή είναι η υποχρέωσή μου. Αυτή είναι η ελάχιστη υποχρέωσή μου να τα αποδώσω την εμπιστοσύνη σας διαχρονικά. Και είμαι εδώ σήμερα για να ζητήσω και πάλι μια καθαρή εντολή, μια δυνατή εντολή την Κυριακή 21 Μαΐου που χρειαζόμαστε αυτή την ισχυρή εντολή να μπορούμε στην εθνική αντιπροσωπεία τα Δωδεκάνησα να είναι δυνατά και ισχυρά. Για να σας ζητήσω μια ψήφο καρδιάς. Σας ζητώ για άλλη μια φορά μια ψήφο καρδιάς. Από την καρδιά μας εμείς οι Δωδεκανήσιοι και οι Ροδίτες μάθαμε να αποκαλύπτουμε τα αισθήματά μας στον συνάνθρωπο. Με το χέρι λοιπόν στην καρδιά, με ανοιχτή αγκαλιά σε όλους, με χαμόγελο και με θετικό μήνυμα, είμαστε εδώ και κυρίως εγώ για άλλη μια φορά με γνωρίζετε ότι έχω μάθει να συνεργάζομαι, έχω μάθει να ενώνω δυνάμεις και όχι να διχάζω. Και το ξέρετε πολύ καλά ότι η ένωση των δυνάμεων είναι αυτή η προϋπόθεση επιτυχίας στους δύσκολους καιρούς και στην περίοδο που έρχεται, που είναι μια περίοδο πρόκλησης και για την Ελλάδα αλλά και στο διεθνές στερέωμα που έχει σημαντικό και ισχυρό ρόλο η χώρα. Την Κυριακή αποφασίζουμε λοιπόν για την Ελλάδα, αποφασίζουμε τα Δωδεκάνησα, για τη Ρόδο. Τη μέρα αυτή ας μην τη λησμονούμε. Τη μέρα αυτή ας μην λησμονούμε την προσπάθεια που κάναμε τα προηγούμενα χρόνια, να μην την αφήσουμε στην άκρη. Και την προσπάθεια της κυβέρνησης της Νέας Δημοκρατίας, που διαχειρίστηκε με επάρκεια πρωτόγνωρες κρίσεις, και δεν σας κρύβω ότι δεν ξέρω αν εύχομαι σε κανέναν από εσάς. Ούτε στους συνομοψηφίους μου, ούτε στους ανθυποψηφίους μου, ούτε κανένα στην επικράτεια, το γνωρίζουν και οι συνάδελφοί μου από άλλα κόμματα, δεν εύχομαι σε κανένα να είναι σε κυβερνητική θέση όπως εγώ και να διαχειρίστηκε τη δυσκολότερη στιγμή της παγκόσμιας οικονομικής ιστορίας, της παγκόσμιας υγείας, της παγκόσμιας οικονομίας και τα καταφέραμε. Κάποιοι μας λιθορούσαν, το ξέρετε πολύ καλά, οι συνάδελφοί μου στην αυτοδιοίκηση πρώτου και δευτέρου βαθμού, οι θεσμικοί παράγοντες που είναι εδώ, που είναι πολλοί, δεν είναι λίγοι και δεν κρύφτηκαν σήμερα, είναι εδώ και τους ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ όλους. Και δεν είναι λίγες οι φορές που κάποιοι μας λιθόρισαν σε αυτή την κρίση της τετραετίας που πέρασε, είτε για την πανδημία, είτε για τις πλημμύρες, είτε τους σεισμούς, είτε για τις φωτιές, είτε για τον πόλεμο, είτε για το προσφυγικό, είτε για τα λειτουργικά. Όμως είμαστε εδώ. Γιατί στα δύσκολα είμαστε εμείς, διαχειριστήκαμε και είμαστε εδώ και ταινίζουμε με αισιοδοξία το μέλλον. Και μάλιστα δεν μπορούμε να προσπεράσουμε την αποτύπωση του ρυθμού ανάπτυξης της χώρας που είναι μεγαλύτερη από το μέσο όρο της Ευρώπης και ζηλεύουν και άλλες χώρες αυτή την πορεία σε μια περίοδο δύσκολη και όμως τα καταφέραμε.
και εδώ ιδιαίτερα στο Νότιο Ιδέο, γιατί γίνεται δουλειά, γίνεται πολύ σημαντική δουλειά και από το Δήμο και από την Περιφέρεια και όλους εμάς που υπηρετούμε τα κοινά και ο ρυθμός ανάπτυξης είναι ακόμα μεγαλύτερος. Και θέλω να σας πω όμως με ειλικρίνεια ότι δεν έγιναν όλα τέλεια και σωστά. Έγιναν και λάθη, έγιναν και παραλήψεις. Υπήρχαν παραλήψεις και καθυστερήσεις. Υπήρξαν ενδεχόμενα και συμπεριφορές αλαζονίας που στενακούρισαν τους πολίτες. Είμαι ο πρώτος που το λέει αυτό. Και το ξέρετε ότι τολμώ και λέω πάντα την αλήθεια, ανεξάρτητα από το κόστος. Γιατί εσείς είστε οι κριτές μου. Η κοινωνία είναι η ίδια κρίση. Και πρέπει να πω ότι πρώτος εγώ είναι αυτό που λέει και το αναγνωρίζει ότι αυτά τα λάθη και τις παραλήψεις την επόμενη μέρα θα πρέπει να βελτιωθούν και θα δώσω όλες τις δυνάμεις για να αποκατασταθούν τα λάθη και οι αδικίες. Φίλες και φίλοι, πρέπει ωστόσο να επισημάνω πως η Ελλάδα του 2023 δεν είναι η ίδια με την Ελλάδα του 2019, αλλά πολύ περισσότερο δεν είναι η Ελλάδα του 2015. Κάθε ένας έχει τη δική του εμπειρία, και από τα αριστερά και από τα δεξιά και από το κέντρο, να κρίνει αυτή την αναφορά μου. Γιατί τα 4-7 χρόνια υπήρχε ένα αποτυπωμένο θετικό έργο, ορατό και μετρήσιμο για κάθε πολίτη. Η μείωση των φόρων είναι μια πραγματικότητα. Η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας μείωσε 52 φόρους. Το γνώριζετε όλοι. Ιδιώτες, δημόσιοι υπάλληλοι, συνταξιούχοι, επιχειρηματίες, επιχειρηματίες, στελέχη του τουρισμού της βαριάς οικονομίας. Η προηγούμενη κυβέρνηση επέβαλε πάνω από 29 φόρους. Μειώσαμε το φορολογικό συντελεστή για τις επιχειρήσεις από το 28% στο 22%. Μειώσαμε τον αρχικό φορολογικό συντελεστή για τα εισοδήματα έως 10.000 ευρώ από το 22% στο 9%. Καταργήσαμε την εισφορά αλληλεγγύης που ο ΣΥΡΙΖΑ είχε μετατρέψει σε μόνιμο φόρο. Μειώσαμε τις ασφαλιστικές φορές. Αυξήσαμε κατά 1.000 ευρώ το αφορολόγητο για κάθε παιδί. Και η κυβέρνησή μας μείωσε όχι μία, αλλά δύο φορές το ΕΦΙΑ. Και θυμάστε όμως ότι η προηγούμενη κυβέρνηση τι έλεγε, είχε υποσχεθεί ότι θα καταργήσει. Και αντίθετα, αντί να το καταργήσει, το αύξησε. Η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας διέθεσε πάνω από 43 δισεκατομμύρια ευρώ για να κρατήσει όρθια την οικονομία, για να στηρίξει τους πολίτες, τους επαγγελματίες, τις επιχειρήσεις, τα νοικοκυριά, την περίοδο της πανδημίας. Λίγα, μπορεί όχι. Πολλά, μπορεί όχι. Αλλά θέλω να σας θυμίσω ότι η Ελλάδα δεν έχει ανεξάρτητους πόρους. Φανταστείτε το δικό μας νοικοκυριό που κάνουμε κουμάντο. Νοικοκυρά, αρχηγός σπιτιού, τα παιδιά, όλοι πρέπει να είμαστε αφοσιωμένοι στα έσοδα, για να μπορέσουμε να τα ξέρουμε τις δύσκολες ώρες. Δεν υπάρχει το λεφτόδεντρο για τη χώρα και να δίνει αφιδώς ότι μπορεί να υποσχεθεί με λαϊκισμό κάποιος από εμάς. Η Ελλάδα έχει υψηλότερο ρυθμό ανάπτυξης από το μέσο όρο των χωρών της Ευρωζώνης. Και αυτό υποδηλώνει ότι έγινε νοικοκυρεμένη οικονομία, προχώρησε ο Πρωθυπουργός και η κυβέρνηση ορθά τον δρόμο που οδηγεί στην ανάπτυξη και νομίζω ότι τώρα πρέπει να μπορέσουμε να προχωρήσουμε ακόμα με πιο γοργά βήματα, με επιταχυντήρα και όχι να μας κρατήσουν πίσω οι εξελίξεις. Φίλες και φίλοι, γνωρίζετε και πολύ περισσότεροι από εμένα τα ιδιαίτερα θέματα που απασχολούν κάθε έναν από εσάς στην επαγγελματική σας ζωή. Όμως πρέπει να τονίσω ότι για να μπορεί ένα κράτος να αυξάνει τις κοινωνικές δαπάνες, να μειώνει τους φόρους, να αποκαθιστά μισθούς και συντάξεις, πρέπει να υπάρχει ανάπτυξη. Η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας προχώρησε στην επιδότηση λογαριασμών κατανάλωση ηλεκτρικού ρεύματος, πήρε μέτρα για την ακρίβεια, όπως και η ενεργειακή κρίση αποτελούν παγκόσμιο φαινόμενο. Εν τούτης, ενστερνιστήκαμε την ανάγκη του πολίτη και δώσουμε αυτή την ενίσχυση που για πρώτη φορά μετά από πολλά χρόνια είναι και μια αύξηση στις συντάξεις να μετριάσουμε την ακρίβεια σε ποσοστό 7,7%. Αυτά τα μέτρα της κυβέρνησης τα αντέγραψαν και οι εταίροι μας. Πορτογαλία, Κροατία, Γερμανία, ίδια Γερμανία. Και νομίζω ότι αποτελούμε σημείο παγκόσμιας αναφοράς στη διαχείριση αυτών των προκλήσεων που συνέβησαν στην Ισλανδία την προηγούμενη. Αυτή η κυβέρνηση, ωστόσο, είναι αποφασισμένη και έχει βούληση να λύσει και άλλα προβλήματα. Το πρόβλημα που δημιούργησε η κυβέρνηση η προηγούμενη με την προσωπική διαφορά για ένα μεγάλο μέρος των συνταξίων. Δόθηκε μια ενίσχυση. Δεν λύνει το πρόβλημα. Το γνωρίζουμε. Όμως είμαστε αποφασισμένοι την επόμενη μέρα να προχωρήσουμε με γοργούς ρυθμούς επί του πεδίου πολιτικές για να μπορέσουμε να αντιμετωπίσουμε αυτό το ζήτημα. Αυξήθηκε 20% ο κατώτατος μισθός. Μειώθηκαν κατά 7 μονάδες η ανεργία. Διευκολύνθηκε και η εξυπηρέτηση του πολίτη, καθένας από εμάς, με την ψηφιοποίηση υπηρεσιών του κράτους με εκατοντάδες υπηρεσίες από το smartphone.
Η παράνομη μετανάστευση ελέγχθηκε, τα σύνορα μας φρουρούνται πλέον, η Ελλάδα δεν εξέφρανε κουαμπέλη και θέλω να σας θυμίσω την πρόκληση των συνόρων στον Εύρο, ότι αντιμετωπίσαμε εκείνη την πολύ δύσκολη κατάσταση με τη συνδρομή των εταίρων μας και αποτρέψαμε 380.000 παράνομους μετανάστες να έρθουν στην Αθήνα και στα νησιά μας. Τι θα συνέβαινε άραγε αν ήταν άλλη κυβέρνηση? Τι θα συνέβαινε, το έχει αναλογιστεί κανείς? Όταν εξαπολύθηκε η απόπειρα εισβολής των παράνομων μεταναστών του Φεβρουαρίου του 20, η οποία οργανώθηκε από το βαθύ κράτος της Τουρκίας και το γνωρίζουμε όλοι αυτό, και μάλλον κανείς δεν θέλει να σκέφτεται τι θα συνέβαινε. Ο νέος τράχτης στον Εύρο, παρά τις προκλήσεις από κάποιους πολιτικούς παράγοντες και στην Ευρώπη, κόμματος της εθνικής αντιπροσωπείας που επιχειρήθηκε να μπλοκαριστεί, τώρα πλέον είναι δεδομένη η έκφραση και η επιθυμία των Ευρωπαίων πολιτών να υπάρχει η χρηματοδότησή του από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Και θα γίνει. Και θα γίνει με ευρωπαϊκούς πόρους. Γιατί επιτέλους πέρασε ένα αυτονόητο ισχυρό μήνυμα ότι η Ελλάδα έχει σύνορα. Έχει σύνορα εδώ, στη θάλασσα έχει σύνορα και πάνω. Στο βόρειο τμήμα της χώρας. Και τα θαλάσσια σύνορα αλλά και τα βόρεια σύνορα από δεξιά, από αριστερά, βόρεια και νότια φρουρούνται καλά. Και θέλω από αυτό το βήμα να εκφράσω την ευγνωμοσύνη μου στις ένοπλες δυνάμεις, στα σώματα ασφαλείας, γιατί δώσανε τις ψυχές τους στις δύσκολες περίοδες. Πολλές φορές τα αυτονόητα δεν διατυπώνονται, αλλά πρέπει αυτό το βήμα να εκφράσω αυτή την ευγνωμοσύνη. Γιατί με αυτή τη στήριξη όλων αυτών των ανθρώπων, ιδιαίτερα την περίοδο της πανδημίας με τις προκλήσεις και το προσφυγικό, οι γιατροί μας, οι νοσηλευτές, οι άνθρωποι που ήταν εκθημερών, άγριοι πληθωροί, που τους εκφράσαμε με ένα θερμό χειροκρότημα από τα μπαλκόνια την ευγνωμοσύνη μας και τις ευχαριστίες μας, είναι αυτοί που στάθηκαν στις δύσκολες περιστάσεις και η χώρα ήταν όρθια και προχώρησε μπροστά. Και η Ελλάδα απέκτησε φωνή στο διεθνές στερέωμα, διαμόρφωσε ισχυρές συμμαχίες όπως η Αμερική Συμφωνία με τη Δύση, με την Αμερική και τη Γαλλία. Και το ένα απλό και όχι αυτονόητο, η απομάκρυνση από το Σουδάν, το συμπατριωτό μας, μεταξύ των οποίων και το Μητροπολίτη μας, το Ροδίδη Μητροπολίτη μας, εξαιρετικό από το Σουδάν, με τη συνδρομή της Γαλλίας έγινε. Για να μην ξεχνιόμαστε, και ενισχύσαμε τις ένοπλες δυνάμεις με νέα και σύγχρονα οπλικά συστήματα. Ροδίδες και ροδίδισες, δεν είμαι σήμερα εδώ για να απαριθμίσω τα επιτεύγματα, γιατί η τετραετία ήταν τόσο πυκνή, άπειρες ώρες στην εθνική αντιπροσωπεία, στο Υπουργείο, στη Βουλή, που δεν χρειάζεται. Ξέρω ότι είστε όλοι ευφυείς, είστε ψαγμένοι, γνωρίζετε καλά το τοπίο. Βλέπω ανθρώπους με τεράστια ιστορία, με πολύ μεγάλη ιστορία. Και κοινοβουλευτική είναι ο Βασίλης ο Κρίσης εδώ, αυτοδιοικητική είναι συνάδελφοι που έχουν πιο μεγάλη ιστορία από τη δική μου στην αυτοδιοίκηση. Αλλά θέλω να θυμάστε ότι σε αυτή την πορεία το να χαράξει πολιτικές επί του πεδίου, πολλές φορές πίσω από το φως, πίσω από τα ερμητικά κλεισμένα παράθυρα, όταν είσαι με τους συνεργάτες σου για να μπορείς να παράξεις το έργο, δεν είναι τίποτα αυτονόητο. Το κράτος των Αθηνών είναι πάρα πολύ δύσκολη υπόθεση. Τα νησιά μας πρέπει να εξώσουν ακόμα μεγαλύτερη φωνή. Και ξέρετε, αυτά που είπα, το τι έγινε για τη Δωδεκάνησο και την Ελλάδα, είναι μόνο για εκεί. Στη νέα τετραετία θα χτίσουμε πάνω σε όλα τα θετικά που πετύχαμε. Το πρόβλημα της Νέας Δημοκρατίας σε τη νέα τετραετία αποτελεί ένα παράθυρο στο μέλλον. Ένα σχέδιο για μια νέα Ελλάδα με συγκεκριμένες δεσμεύσεις. Επιτρέψτε μου, παρά την ενημέρωση που έκανε ο Πρωθυπουργός από εδώ, αλλά και εσείς από τις εφημερίδες και τα ραδιόφωνα, τις τηλεοράσεις, να απαριθμίσω μόνο μερικές από τις προτεραιότητες της επόμενης κυβέρνησης. Κατάργηση του τέλους επιδιδέματος για όλους είναι κάτι πολύ σημαντικό, κύριε Πρόεδρε. Έχετε θέσει σε όλα τα φόρα και νομίζω ότι θα γίνει πράξη. Νέα μείωση κατά μία μονάδα στις ασφαλιστικές φορές. Αύξηση μισθών κατά 25% την επόμενη τετραετία και ο μέσος μισθός θα διαμορφωθεί στα 1.500 ευρώ και θα γίνει μια νέα αύξηση στο κατώτατο μισθό. Αύξηση των μισθών των δημοσίων υπαλλήλων από την 1η Ιανουαρίου του 2024 με ένα νέο ενιαίο μισθολόγιο. Νέες αυξήσεις συντάξεις 3-4% από την αρχή του χρόνου. Αύξηση του αφορολόγιου του κατά 1.000 ευρώ για όλες τις οικογένειες με παιδιά. 10.000 προσλήψεις στο τομέα της υγείας και επειδή έχω συναδέλφους εκπαιδευτικούς όλων των βαθμίδων, 5.000 διορισμούς για κάθε χρονιά, γιατί αξίζει και η Δωδεκάνησος και η χώρα καλύτερη παιδεία, καλύτερη αντιμετώπιση στα παιδιά μας και τη δημόσια δωρεάν παιδεία. Επίσης, είναι καιρός να αυξηθούν οι μισθοί των εκπαιδευτικών.
όλων των βαθμίδων. Θέλω επίσης να πω ότι στο πλαίσιο της αναβάθμισης των 600.000 κατοικιών βλέπω μηχανικούς, πολλούς και τους ευχαριστώ στην αίθουσα αυτή, μέσω νέων προγραμμάτων στα πρότυπα του εξοικονομώ, είναι μια δέσμευση του ίδιου του Πρωθυπουργού αλλά και της Νέας Δημοκρατίας, γιατί πρέπει τα αποθέματα, τα ενεργειακά τα οποία τα έχουμε και μπορούμε να τα αξιοποιήσουμε, να τα επιδοτήσουμε και κάθε νοικοκύρης να μπορεί να απαλλαγεί από τα τέλη της ΔΕΗ σε αυτή τη δύσκολη συγκυρία, αφού υπάρχει το αγαθό αυτό πλούσιο στη χώρα. Χρηματοδότηση των μικρών επιχειρήσεων από την Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα, με ταυτόχρονα στη νέα τετραετία να μπουν και νέοι στρατηγικοί στόχοι. Δεν απαριθμώ άλλα από τις προτεραιότητες της επόμενης τετραετίας. Ξέρετε, μόνο κλείνοντας την προοπτική της διακυβέρνησης από τη Νέα Δημοκρατία την επόμενη τετραετία, να σας πω ότι βασική στρατηγική στόχη που πρέπει να τεθούν είναι ο τουρισμός 12 μήνες το χρόνο και τίσε έσοδα 30 δισεκατομμύρια. Γνωρίζετε πολύ καλά εσείς οι άνθρωποι του τουρισμού, επαγγελματίες, εργαζόμενοι. Εδώ έχει γίνει μια πολύ σημαντική συλλογική σύμβαση εργασίας που αποτελεί παράδειγμα για όλη την Ελλάδα. Ωστόσο όμως πρέπει αυτό να το τονίσουμε, ότι για μας προτεραιότητα είναι ο άνθρωπος και ο εργαζόμενος και πρέπει να του δώσουμε τις ενισχύσεις που χρειάζεται να επεκταθεί ο τουρισμός από εποχιακή εργασία κατά τη διάρκεια των 12 μηνών. Και αυτή είναι η προοπτική της δωδεκανήσου. Γιατί μπορούμε, γιατί είμαστε οι καλύτεροι, γιατί είμαστε πρωταθλητές, γιατί έχουμε γίνει σημείο αναφοράς της παγκόσμιας τουριστικής αγοράς. Τι να κάνουμε, υπάρχουν δημιουργοί άνθρωποι εδώ και πρέπει να κάνουμε. Και πρέπει να πούμε ότι πανελλαδικά μειώθηκε η ανεργία στο 8% για το 2017, ένα μεγάλο επίτευγμα. Θυμάστε ο δείκτης ανεργίας που ήταν και στην δωδεκάνησο, ιδιαίτερα στη Ρόδο. Ξέρετε όλοι πολύ καλά, είναι εκπρόσωποι του εργατικού κέντρου εδώ, τους ευχαριστώ. Για να ξέρετε, ευχαριστώ πρόεδρε, το χειροκρότημα σε εσένα που συνεργάζεσαι χωρίς σκοπιμότητα και καταφέραμε την ανεργία να τη ρίξουμε σε μηδενική βάση στη Ρόδο και στα Δωδεκάνησα. Υπάρχει διπλάσιος αριθμός ανάπτυξης σε σχέση με το μέσο όρο των χωρών της Ευρωζώνης και υπάρχει επίσης και δραστική προοπτική από την κυβέρνησή μας και αποτελεί στρατηγικό στόχο για την ανακαίνιση των 156 κέντρων υγείας της χώρας, κύριε Πρόεδρε, με πόρους του Ταμείου Ανάκαμψης και δημιουργία 300 μονάδων τηλεδιατρικής. Το γνωρίζετε, κύριε Κουτσόπουλε, τι συνέβη στα φόρα συζήτηση στην κυβέρνηση. Είναι αποφασισμένη και το Κέντρο Υγείας Αρχαγγέλου και το Κέντρο Υγείας Έμπονας ένα ανταγωνιστικό, σύγχρονο, ευρωπαϊκό και για τους επισκέπτες και για τους κατοίκους της περιοχής. Επίσης, νέα ευρυζωνικά δίκτυα, ταχύτερο ίντερνετ, το 94% της χώρας, που θα καλύπτει το δίκτυο στα νησιά μας. Γνωρίζετε πολύ καλά τι συμβαίνει, που δεν υπάρχει πληροφόρηση λόγω του δικτύου στα νησιά μου πρόσφατα στην περιοδία. Σε όλη τη Δωδεκάνησο και η ανάγκη καλύψεως 5G έως το 2027 είναι προτεραιότητά μας και θα γίνει. Τι σημαίνει αυτό? Σημαίνει φθηνότερο ίντερνετ για όλους τους πολίτες, ανεξαιρέτως χωρίς διακρίσεις. Θέλω επίσης να πω ότι έχω καταθέσει μια πρόταση και πρόδειλα έχει γίνει αποδεκτό από το Υπουργείο Εσωτερικών, ότι η ηλεκτρονική εξυπηρέτηση του πολίτη στο 90% των συναλλαγών με το κράτος και επίσης η εξυπηρέτηση του πολίτη από τα ΚΕΠ σε κόμβους διοικητικής εξυπηρέτησης για τα νησιά μας να είναι πλέον ένα πλαίσιο ανταπόδοσης των υπηρεσιών του κράτους προς τον πολίτη, ώστε να μην χρειάζεται η μετακίνησή του στο διοικητικό κέντρο. Εκεί ο πολίτης θα κάνει όλες τις συναλλαγές με το κράτος χωρίς να απαντά χρήμα και κόπο και να μην χρειάζεται να περάσει από η Υγειονομική Επιτροπή να έρθει στη Ρόδο και να μην χρειάζεται να μετακινηθεί στην εφορία της ΚΟ από την Κάλυμνο και να μην έρχεται από την Κάσο και την Κάρπαθο στη Ρόδο. Εκεί ο πολίτης θα κάνει όλες τις συναλλαγές χωρίς να διασπαθίζεται χρήμα και ανθρώπινο δυναμικό. Φίλες και φίλοι, η Νέα Δημοκρατία για τη νέα τετραετία θα μιλήσει με πράξεις. Για μια άλλη φορά και τα δωδεκάνησα. Και γνωρίζετε πολύ καλά ότι παρουσιάστηκε εδώ πρόσφατα, πριν λίγες ημέρες, η νέα προοπτική του Περιφερειακού Προγράμματος ό,τι αφορά την ενισχύση. Η ενίσχυση των πόρων του Ειδικού Αναπτυξιακού Προγράμματος Νοτιού Αιγαίου με 120 εκατομμύρια ευρώ, η αξιοποίηση 285 εκατομμυρίων ευρώ από τον Νότιο Αιγαίο μέσα από το νέο ΕΣΠΑ συνιστούν μια μεγάλη πρόκληση για τα νησιά μας. Μπορούν λοιπόν να μετατραπούν τα νησιά μας σε έργα, σε αναπτυξιακή πνοή για τις επιχειρήσεις του κάθε ενός από εμάς. Ουσιαστικά όμως η αναπτυξιακή όθηση μπορεί να δώσει η επιστροφή των μειωμένων συντελεστών ΦΠΑ. Θυμάστε όλοι τι συνέβη με τον ένα νόμο και ένα άρθρο, όταν από το Ροδίνη έλεγε
Δεν θα καταργηθούν οι μειωμένες συντελέσεις στην ΦΠΑ. Και θέλω να σε βλέπω στα μάτια. Έγινε τεράστια προσπάθεια. Και από μένα και από την κυβέρνηση. Η μάχη όμως, που εγώ τουλάχιστον ποτέ δεν εγκατέλειψα, γιατί δεν είναι μόνη με χαμένη μάχη αυτή, που δίνεις, αμέσως μετά την κατάργηση των μειωμένων συντελεστών ΦΠΑ, προχώρησα σε δημόσιες παρεμβάσεις για την ανάγκη μεταρρύθμιση των κανόνων για το ΦΠΑ στην Ευρώπη. Θυμάστε πολλοί από εσάς ότι στην επίσκεψή μου στην Ευρώπη συνάντησα τόσο τον κύριο Σεμέτα όσο και τον κύριο Μοσκοβισή μόνο γι' αυτό. Και όταν εκεί κατέθεσα τα επιχειρήματά μου, άκουσαν με προσοχή τι συμβαίνει στη χώρα, στην Ισπανική Ελλάδα. Γιατί οι μειωμένοι συντελεστές ΦΠΑ δεν είναι χαριστική διάταξη. Μέτρο χαριστικό. Είναι προϋπόθεση ανάπτυξης του κάθε ενός από εμάς. Και μάλιστα προκάλεσε στην Επιτροπή Περιφερειών που έχω την τιμή να ήμουν πρόεδρος το προηγούμενο διάστημα και μάλιστα με ομόφωνη απόφαση όλων των κομμάτων. Εκεί η ηγεσία του Υπουργείου Οικονομικών σύσσωμη πρόδειλα κατέθεσε την άποψη ότι δεν είμαστε πολύ μακριά από το να δώσουμε μια όθηση στα νησιά μας, αφού θέλω να σας θυμίσω ότι το Συμβούλιο Οικονομικών της Ευρώπης το Δεκέμβριο του 2021, με την οποία κατοχυρώθηκε μόνιμα η βάση της δυνατότητας και εφαρμογής στην Ελλάδα των ειδικών μειωμένων συντελεστών ΦΠΑ κατά έως 30% μείωση, χωρίς πρόθετους περιορισμούς, αποτελεί μια σημαντική εξέλιξη. Και θέλω επίσης να σας πω ότι είναι σημαντικό για πρώτη φορά σε νομοθετικό κείμενο της Ευρώπης από το ECOFIN, η απόφαση του ECOFIN είναι σημαντική, που αποτελεί κορυφαία επιτυχία της χώρας μας και πρέπει να το πούμε αυτό, που σημαίνει ότι στο τέλος του 24 και από την αρχή του 25 μπορεί να δούμε τους μειωμένους συντελεστές ΦΠΑ στην Ισιωτική Ελλάδα. Γιατί μπορεί να ενεργοποιηθεί η ισχύ της νέας οδηγίας και εδώ στην περιοχή μας. Και αυτός είναι ένα ακόμα λόγος, αγαπητοί μου φίλες και φίλοι, ότι πρέπει να υπάρχει μια ισχυρή κυβέρνηση που γνωρίζει και την οικονομία και την κοινωνική ανάγκη για να υπάρχει κοινωνική συνοχή και ανάπτυξη. Σήμερα καταθέτω ακόμα ένα πρόσθετο στόχο σε εσάς. Πιστεύω ότι η απόφαση του ECOFIN δημιουργεί τις προϋποθέσεις να θεσπιστεί μηδενικός συντελεστής για τις ενδονησιωτικές μεταφορές, σε ό,τι αφορά το ΦΠΑ των ενδονησιωτικών μεταφορών. Και αναφέρομαι στην ενδονησιωτική επικοινωνία, ένα βασικό πρόβλημα τεράστιο που έχουμε όλοι για τα μικρά νησιά και τους κατοίκους τους, που αναγκάζονται να μετακινηθούν σε μεγάλα νησιά για τη διεκπαιρέωση υποθέσεών τους ή για θέματα υγείας. Και η θέσπιση του μηδενικού συντελεστή ΦΠΑ στην ενδονησιωτική συγκοινωνία θα μειώσει τόσο το κόστος μεταφοράς στους ανθρώπους στα μικρά νησιά και παράλληλα θα δημιουργηθεί ένα πλαίσιο κινητικότητας από τους επισκέπτες να μπορούν από ένα μεγάλο νησί να πηγαίνουν σε ένα μικρό νησί ή από ένα μικρό νησί σε μικρότερο και να υπάρχει ένα τουριστικό ρεύμα ακόμα πιο ενισχυμένο. Οι τουρίστες λοιπόν θα έχουν ένα κίνητρο για να μπορούν να κινηθούν και εσωτερικά της Δωδεκανήσου. Άλλωστε είναι δεδομένες ότι τα έσοδα που θα προκύψουν. Είναι δεδομένες οι συνθήκες ότι τα έσοδα που θα προκύψουν από παράλληλες δραστηριότητες θα καλύψουν το όποιο ενδεχόμενο δημοσιονομικό κόστος από την υποβολή μηδενικού ΦΠΑ στις ενδονησιωτικές μεταφορές. Αυτό είναι μια ανισοδική πολιτική, κυρίες και κύριοι, που έχει ανάγκη η χώρα για το επόμενο διάστημα. Θέλω επίσης να σας θυμίσω ότι το 2024 και συνέδραμε και αυτό και σε αυτό η χώρα, είναι το Ευρωπαϊκό Έτος Νήσων. Μια πολύ σημαντική ευκαιρία για όλους μας. Για τις επιχειρήσεις, για τα νοικοκυριά, για την αυτοδιοίκηση πρώτου και δευτερού βαθμού. Και ζητά να υπάρξει λοιπόν από εδώ η κυβέρνηση μια πρόσθετη χρηματοδότηση, μια πρόσθετη χρηματοδοτική στήριξη. Και προτείνεται η σύσταση ειδικής ομάδας για τα νησιά. Θα τα καταφέρουμε. Γιατί προτείνεται η επαναξιολόγηση των κανόνων για τις κρατικές ενισχύσεις. Και θέλω λίγο να δώσετε σε αυτή την αφορά μου προσοχή, γιατί αφορά τον καθέναν από εμάς. Κρατικές ενισχύσεις και μια πιο ευέλικτη προσέγγιση, ιδίως όσον αφορά τις αεροπορικές και θαλάσσιες εταιρείες που δραστηριοποιούνται σε νησιωτικές περιοχές. Μου έλεγε μεγάλος ακτοπλόγος πρόσφατα ότι λίγο ήταν ακόμα και θα είχαμε κακά τέλη σε ό,τι αφορά τη βιωσιμότητα των εταιριών. Γνωρίζουμε όλοι τι συνέβη με την πετρελαϊκή κρίση και με την κρίση. Άρα αυτή μου αναφορά τι σημαίνει. Σημαίνει πολύ απλά μια μεγάλη ευκαιρία την Ελλάδα. Η χώρα μας μπορεί να βγει μπροστά, να αναλάβει πρωτοβουλίες και να διεκδικήσει τη διαμόρφωση μιας ευρωπαϊκής πολιτικής νήσων στα πρότυπα της περιφερειακής πολιτικής της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αν αλλάξουν οι κανόνες για τις κρατικές ενισχύσεις στις νησιωτικές περιοχές στον τομέα των μεταφορών,
θα μπορούμε να διασφαλίσουμε μείωση της τιμής των εισιτηρίων ακτοπλοϊκών και αεροπορικών για τους μόνιμους κατοίκους. Γνωρίζετε πόσο κοστίζει η μεταφορά από την Κάστρα στην Αθήνα ή από την Αστιβάλια στην Αθήνα και στη Ρόδο. Αυτή λοιπόν είναι μια πραγματικότητα που δεν θα την αφήσουμε αναξιοποιητή και θα γίνω πρωταγωνιστής για να διερωθεί στην νησιωτική πολιτική στο 24 που είναι το έτος νήσων, άμεσα με τη συνεργασία όλων. Γιατί σε αυτή τη διεκδίκηση δεν περισσεύει κανείς. Φίλες και φίλοι, γνωρίζω ότι δεν έχω απλό το χρόνο. Επιτρέψτε μου όμως να πω ότι σε αυτή τη τετραετία δεν έγιναν λίγα. Έγιναν πολλά και θέλω να εστιάσω την προσοχή σας σε ένα πολύ μεγάλο έργο το οποίο ήταν υπόθεση όλων των Δωδεκανησίων. Το έργο της ηλεκτρικής διασύνδεσης της Δωδεκανήσου με το υπορρυπτικό δίκτυο που είναι πλέον πραγματικότητα. Θυμάστε που πήρα την πρωτοβουλία ως πρόεδρος της Επιτροπής Νησιωτικών Περιοχών και Ορεινών Περιοχών της χώρας. Εκεί εκλήθηκε η ηγεσία πολιτική του Υπουργείου Περιβάλλοντος και ο πρόεδρος του ΔΕΗ, ΑΛΜΙΕ. Και εκεί τι κατέθεσαν μετά από μια συζήτηση 10 ώρων, ότι έχουν υποσχεθεί και είναι δέσμευσή τους ότι μέχρι το 27 θα υπάρχει διασύνδεση με το υπηρετικό δίκτυο. Θα έχει ολοκληρωθεί, οπότε οι ανάγκες οι αυξημένες της Δωδεκανήσου και της Ρόδου θα είναι πλέον δεδομένες, καλυμμένες, χωρίς προβλήματα, διακοπές και άλλα ζητήματα που ξέρετε από το παρελθόν. Το έργο της αποκατάστασης επίσης του Εθνικού Θεάτρου Ρόδου είναι ένα δεδομένο, το ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός, με τη συνεργασία του Δήμου, του Δημάρχου, του κ. Καπουράγη, της Περιφέρειας, του κ. Χατζημάρχου, αλλά και της κ. Μεντώνη, με προτεργάτη του κ. Πρωθυπουργό, έχει ανακοινωθεί, δημοπρατείται και αυτό το ιστορικό κτίριο που είναι δίπλα μας, εύχομαι να είμαστε καλά να το εγκαινιάσουμε με μια λαμπρή εκδήλωση. Έχουμε πλέον και βλέπω συμπατριώτες μου από την παλιά πόλη, με βλέπουν ότι περιδιαβαίνουν οι θερινές ώρες για την καρδούλα μου όπου τα περπατάω, που μου λένε συνέχεια τι θα γίνει με την προγραμματική σύμβαση. Το γνωρίζετε, το γνωρίζει Μαρία και Κώστα που σας βλέπω. Όταν περάσω ξανά μετά από λίγα χρόνια εκεί, θα έχει υλοποιηθεί ένα μεγάλο έργο που ήταν ζητούμενο των ετών. Η νέα προγραμματική σύμβαση για την ανάπτυξη, την προστασία και συντήρηση των υποδομών της μεσαιωνικής πόλης της Ρόδου είναι γεγονός. Θέλω να σας θυμίσω ότι ως Υπουργός είχα καταθέσει την πρόταση στην κυρία Μεντώνη στο Υπουργικό Συμβούλιο, έγινε αποδεκτή, πήρε σάρκα και οστά, προχώρησε, συγχαρητήρια στους συντελεστές, στους αυτοδιοικητικούς, στους υπαλλήλους, στα στελέχη του Δήμου, της Περιφέρειας, το Δήμαρχο, τον Υπουργό Πολιτισμού, τον Πρωθυπουργό που επιτέλους θα δώσει μια νέα προοπτική στην πολυιστορική πόλη της χώρας, αλλά και της Μεσογείου. Δόθηκε επίσης μια μόνιμη και οριστική και βιώσιμη λύση στο ιδιοκτησιακό καθεστώς, κυρίες και κύριοι. Είστε γνώστες του προβλήματος της ιδιοκτησίας των καταπατημένων ακινήτων του Δημοσίου, ένα ζήτημα που είχα αναδείξει πολύ έντονα το 2017. Είχα ξεκινήσει τις πρώτες μου παρεμβάσεις κοινοβουλευτικές το 2013, το 2014. Αλλά το 2017 κορυφώθηκε αυτή η δραστηριότητα και έγινε πλέον νόμος του κράτους. Πολύ απλά, δεν αμφισβητείται η περιουσία του πολίτη, του μικρού κτηματία. Αυτοί που έχουν μικρούς κλήρους. Το ξεκαθαρίζω από αυτό το βήμα. Γιατί για να δημιουργηθεί ένα θεσμικό πλαίσιο για την εξαγορά των καταπατημένων ακινήτων του Δημοσίου με ορθολογικές και αποτελεσματικές ρυθμίσεις, ήταν επιβεβαιωμένη ανάγκη αυτού του νόμου. Με αποτέλεσμα να επιβεβαιωθούν οι πρόσφατες καταπατήσεις, πώς να επιβεβαιωθούν από τον νομοθέτη ότι δεν μπορούν να προχωρήσουν σε έκνομες δραστηριότητες και να δώσουν τη δυνατότητα στους πραγματικούς κατόχους της ιδιοκτησίας που είχαν συμβόλαια, κληρονομίες από το ιστορικό παρελθόν και να έχουν πλέον το τίτλο ιδιοκτησίας. Αλλά κυρίως να διασφαλιστούν τα συμφέροντα του ελληνικού δημοσίου. Το πετύχαμε και αυτό, ένας δύσκολος νόμος. Τερματίστηκε μια βεβαιότητα ετών, την οποία είχαν εμπλακεί ιδιώτες, δημόσιο, δικαστικές διαμάχες, μηχανικοί, τοπογράφοι, δικηγόροι που οδηγούσαν πουθενά. Το τελειώσαμε. Και προχωράμε μπροστά με το που θα αρχίσει η νέα κοινοβουλευτική περίοδος ένα σημαντικό νόμο για τον Ιαλό, την Παραλία και τον Παλαιό Ιαλό που απασχολεί την Ρόδο, ιδιαίτερα το Φαλιράκι και γνωρίζετε πολύ καλά τις προσπάθειές μας, θα ολοκληρωθεί γι' αυτό σε σύντομο διάστημα. Θέλω όμως να σας θυμίσω, φίλες και φίλοι, όσοι παρακολουθούν τη δραστηριότητα της κυβέρνησης,
ότι υπάρχει μια κεκτημένη ταχύτητα και ένα ανεκτέλεστο όργο μέσα από την προσδοκία τη δική σας. Σας υπόσχομαι ότι την ερωτία που έρχεται θα δώσω κάθε μου δύναμη για να ολοκληρωθούν αυτές οι προσδοκίες που έχετε και οι οποίες είναι συγκεκριμένες και αποτυπωμένες και στις συνεργασίες που είχαμε αλλά και στις επιμέρους συζητήσεις αλλά στο δημόσιο λόγο μου αλλά και στην κοινοβουλευτική μου δραστηριότητα. Ξέρω ότι όλοι όσοι είστε εδώ με παρακολουθείτε. Παρακολουθείτε τη δραστηριότητά μου. Γνωρίζετε τον καθημερινό μου αγώνα. Ο αγώνας αυτός που αναπτύσσεται καθημερινά, αγαπητές μου φίλες και φίλοι, στην κοινωνία, στα χωριά, στα νησιά, εντείνεται και στην εθνική αντιπροσωπεία στη Βουλή. Θέλω για άλλη μια φορά να σας πω ότι πρέπει να είστε περήφανοι για τον βουλευτή σας. Ο Μάνος ο Κόνσολας για άλλη μια τετραετία, μέσα από τα στοιχεία της Βουλής, είναι ένας από τους 10 μιλάω για το εγώ. Με γνωρίζετε. Γιατί το εγώ του καθενός αποτυπώνεται στη διαδρομή του. Το να είσαι όμως για μια τριετία, μια τετραετία ακόμα, ένας από τους 10 πιο δραστήριους βουλευτές, με πάνω από 75 ομιλίες στην Ολομέλεια, με πάνω από 275 παρεμβάσεις στην εθνική αντιπροσωπεία και με δεκάδες ομιλίες και παρεμβάσεις στην Επιτροπή και σε κάθε Επιτροπή της Βουλής, είναι αυτό το οποίο με διακρίνει μέσα από τη δική σας προτροπή και ενέργεια και να ξέρετε ότι αυτή μου η δραστηριότητα οφείλεται και μόνο σε εσάς. Σας ευχαριστώ. Αυτή η δραστηριότητα που πολλές φορές παρερμηνεύεται, γιατί πρέπει να σας πω με απόλυτη ειλικρίνεια, παρερμηνεύεται από πολλούς κομματικούς μου φίλους, γιατί ο ρόλος του κυβερνητικού βουλευτή δεν είναι ο ρόλος του χειροκροτητή μόνο. Να το τονίσω αυτό. Είναι ο ρόλος να αναδείξει τα προβλήματα και τις παθογένειες των Δωδεκανησίων και της Δωδεκανήσου και να λυθούν. Και την επόμενη μέρα θα συνεχίσουμε περισσότερο πάθος και με τη δύναμη που μου δίνεται. Γιατί πολλές φορές το Αθηναϊκό κράτος, τις περισσότερες φορές δεν έχει συνέστηση τι σημαίνει νησί. Αυτό είναι μια αλήθεια. Δεν θέλω να σου πω αυτό από βήμα πολλά παραδείγματα. Υπάρχουν ιδιαιτερώσεις και προβλήματα. Και πρέπει να σας πω ότι αυτά τα προβλήματα θα εγκατευθούν και με ένα ολοκληρωμένο πλέγμα προτάσεων. Δημόσια, γιατί όπως κάνω δημόσια τη λογοδοσία μου σήμερα σε εσάς, δημόσια θα κάνω και την επόμενη μέρα στη Βουλή σε ό,τι αφορά το διεκδικητικό πλαίσιο από εμένα, από το κόμμα μου και την κυβέρνηση για τα Δωδεκάνησα και για εσάς. Έχοντας ήδη καταθέσει ένα πλέγμα προτάσεων για μια ουσιαστική και αποτελεσματική νησιωτική πολιτική στην κυβέρνηση, μέσα από τη δουλειά που έγινε στην Επιτροπή Περιφερειών, μπορώ να σας δώσω ως παράδειγμα 5 βασικούς άξονες. Και έγινε πρόδειλα έγινε αποδεκτό και από την Υπουργή Ανάπτυξης και Οικονομικών και Εσωτερικών. Η ενίσχυση των πολιτικών περιφερειακής ανάπτυξης στα νησιά με πιο γοργούς ρυθμούς είναι η πρώτη προτεραιότητα. Η σύνδεση των νησιών με πολιτικές βιώσιμης ανάπτυξης είναι η δεύτερη προτεραιότητα. Με ένα πλέγμα πολιτικών, προτάσεων και δράσεων που θα διαθέσουν αυτή τη δραστηριότητα και την πρωτοβουλία που θα πάρουν. Ο ψηφιακός μετασχηματισμός των νησιωτικών επιχειρήσεων, η ενίσχυση της παραγωγικότητας, της καινοτομίας και της ανταγωνιστικότητας είναι ο τρίτος μεγάλος άξονας πλαίσιων πολιτικών και δράσεων που θα καταθέσουν. Ο τέταρτος είναι η δημιουργία ποιοτικών θέσεων εργασίας και ενίσχυση της κοινωνικής συνοχής σε κάθε νησί. Πέμπτο είναι οι θεσμοί πολυεπίπεδης διακυβέρνησης για την προώθηση της νησιωτικής ανάπτυξης με δημιουργικά όργανα και συνεργασίες και συνέργειες. Φίλες και φίλοι, νομίζω πρέπει στο τέλος αυτής της ημέρας να πω όπως πάντα την αλήθεια, γιατί δεν έχω συνηθίσει να κρύβω προβλήματα, έχουμε ακόμα πολλή δουλειά να κάνουμε σε κάποια από τα ζητήματα που απασχολούν τον καθένα από εμάς. Προτιμώ να είμαι ειλικρινής και δυσάρεστος παρά να μπορώ να κρύβομαι στα θέματα που αφορούν την κοινωνία των Δωδεκανήσων. Τη σχέση αυτής εμπιστοσύνης, αλήθειας, στηθήσαμε μαζί και την ενισχύουμε καθημερινά. Δύο πλευρές μου δώσατε ευκαιρίες, μου δώσατε το τοπίο, μου δώσατε το πεδίο να δραστηριοποιηθώ. Με εμπιστευθήκατε, με εμπιστεύετε. Μπαίνοντας μέσα κάποιοι δεν ήταν δακρυσμένοι, ή μόνο και εγώ δακρυσμένος. Αυτό είναι μια παρακαταθήκη για την επόμενη μέρα. Η σχέση αμοιβαίου σεβασμού και αγάπης, με το χέρι στην καρδιά, σας υπόσχομαι θα δώσω κάθε ρανίδα ψυχικού αποθέματος για να συνεχίζω αυτή την πορεία. Γιατί... Αλλά
Εμπιστοσύνη που είναι δυνατή. Εμπιστοσύνη που ανανεώνεται. Γιατί το είπα και το ξαναλέω. Η δική μου δύναμη είστε εσείς όλοι. Η δική μου δύναμη είναι καθένας και κάθε μία από εσάς που είστε εδώ. Και επειδή θέλω να σας κοιτάω στα μάτια, οφείλω να παραδεχτώ ότι έχουμε να κάνουμε πολλά ακόμα στον τομέα της δημόσιας υγείας. Το νοσοκομείο μας, ένα νοσοκομείο με υπερτοπική σημασία, χρειάζεται ενίσχυση σε ιατρικό και νοσηλευτικό προσωπικό. Είχα αναλάβει πρωτοβουλία με τον Δημήτρη τον Κρεμαστενό, αν θυμάστε. Δεν είναι συνήθες βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας να αναλάβει με ένα βουλευτή άλλου κόμματος. Το έκανα χωρίς σκοπιμότητα. Όλοι γνώριζαμε τον γιατρό. Και πήραμε αυτή την πρωτοβουλία, σας θυμίζω και κατέθεσα πολύ νωρίς στη Βουλή, χρόνια πριν, την ανάγκη ενίσχυσης του νοσοκομείου αλλά και την ανάγκη επιτέλους να λειτουργήσει το ακτινοθεραπευτικό στην Ρόδο. Κάτι το οποίο και ως πρόεδρος της Επιτροπής Περιφερειών αναδείξαμε στη Βουλή με την ηγεσία του Υπουργείου Υγείας εκεί επί 10 ώρες συζήτηση δύο φορές. Είμαι πολύ χαρούμενος και περήφανος που ο Πρωθυπουργός από εδώ ανακοίνωσε την ίδρυση του ακτινοθεραπευτικού τμήματος επιδεικνύοντας και από την θα γίνει αυτό που έχει ανάγκη ο πολίτης. Να αποφύγουμε επιτέλους τις διακομιδές, τις μετακινήσεις, τα έξοδα της οικογένειας, την τελεπορία του ασθενού. Είστε πολλοί ιατροί εδώ πέρα και σας ευχαριστώ. Ευχαριστώ για την αντιμετώπιση του κάθε προβλήματος που δίνετε στο κάθε έναν από εμάς. Αυτό όμως είναι μια και μόνο αναφορά που χρειάζεται για να πούμε ότι το νοσοκομείο μπορεί να γίνει ακόμα καλύτερο. Εξάλλου, οι γιατροί και νοσηλευτές δίνουν τεράστια αποθέματα ψυχής σε έναν όρθιο. Θέλω όμως να πω ότι δεν είναι τυχαίο ότι υπάρχουν θέσεις κενές. Και υπάρχουν θέσεις κενές επειδή υπάρχει μετανάστευση γιατρών τα τελευταία χρόνια. Πάνω από 18.500 γιατροί έφυγαν στο εξωτερικό. Τι χρειάζεται? Χρειάζεται ένα πλαίσιο κινήτρο. Και θέλω να σας πω, πρόσφατα στη Βουλή, όταν έφερα αυτό το θέμα στην Επιτροπή Νησιωτικών και Ορεινών και Περιφερειών, όλα τα κόμματα, το τονίζω, όλα τα κόμματα συμφώνησαν στο πλαίσιο προτάσεων. Και θέλω να ευχαριστήσω τους εκπροσώπους των ιατρικών συλλόγων που ήταν εκεί, κύριε Πρόεδρε, τους εκπροσώπους των Δήμων, κύριε Δήμαρχε, υπέρ, αλλά τους εκπροσώπους και των θεσμικών παραγόντων της περιοχής, που ενίσχυαν τη δική μου φωνή. Και όλα τα κόμματα, ακόμα και η αντιπολίτευση, συμφώνησαν σε αυτό το πλαίσιο. Και μάλιστα η ηγεσία του Υπουργείου Υγείας από την ΚΟ πρόσφατα είπε ότι ναι, η πρόταση κόστος θα γίνει πράξη, στο επόμενο διάστημα θα γίνει νόμος, ώστε τα κίνητρα που θα δώσουμε οικονομικά, βαθμολογικά, εξελικτικά. Και άλλα κίνητρα βαθμολογικά θα είναι αυτά που θα φέρουν γιατρούς στην περιοχή μας και δεν θα δούμε να βγαίνουν άπονες οι προκηρύξεις. Δεν θα σπαταλήσω άλλο χρόνο για να σας πω την πρόταση των κινήτρων, τη γνωρίζετε όλοι από τα μέσα ενημέρωσης. Αλλά είναι σημαντικό ότι υπάρχει μια διακομματική συνένεση και αποδοχή σε αυτή την πρόταση. Και ελπίζω ότι στα βασικά θέματα την επόμενη μέρα θα είμαστε όλοι μαζί. Και σε αυτό το πλαίσιο θα δώσω όλες τις δυνάμεις να γίνει πράξη. Ίσως όμως μια από τις πιο σημαντικές εξελίξεις που θα πρέπει να πούμε είναι αυτή η πολύ σημαντική αναφορά που έχει γίνει και από τον Πρωθυπουργό στα ζητήματα της ενίσχυσης και του ΕΚΑΒ. Θα πρέπει αυτοί οι σταθμοί που υπάρχουν και ήδη έχουν γίνει βήματα και στην Νότια Ρόδο και στην Έμπονα να ενισχυθούν και με προσωπικό. Στο πλαίσιο των 10.000 προκηρύξεων πιστεύω ότι στο επόμενο διάστημα θα στελεχωθούν και οι δομές του ΕΚΑΒ. Γιατί γνωρίζετε τι σημαίνει με τις αεροπομιδές. Στόχος είναι να μειωθούν και τα έξοδα και να ενδυναμώσουμε έτσι τις δομές υγείας για να μην υπάρχουν αυτές οι αεροπομιδές. Γιατί άριστους γιατρούς έχουμε, θέληση υπάρχει και νομίζω θα τα καταφέρουμε. Φίλες και φίλοι, κλείνοντας την ομιλία μου, θα ήθελα να σας πω ένα μεγάλο ευχαριστώ από καρδιά. Συγκέντρωση που ήρθατε πρόθυμα και αυτόκλητα εδώ να ενώσετε τη δική μου φωνή, να με κάνετε πιο δυνατό και να πω ένα μεγάλο ευχαριστώ. Ένα ευχαριστώ είναι πολύ λίγο και πολύ μικρό για να εκφράσω αυτά που νιώθω και τη συγκίνηση και τα συναισθήματα. Ξέρετε, στην πολιτική, αγαπημένες μου και αγαπημένοι μου φίλοι, δεν είναι όλα ξύλινα. Στην πολιτική υπάρχει και συνέστημα. Στον πολιτικό πρέπει να είναι άνθρωπος και στο επίκεντρο του πρέπει να είναι η πολιτική για τον άνθρωπο. Και αυτό υπηρετώ. Υπηρετώ εσάς, γιατί στα μάτια μου βλέπω τα δικά σας μάτια. Και να ξέρετε, τα δικά σας πάθη και ανάγκες είναι δικές μου ανάγκες. Όπως σας είπα, έχουν γίνει λάθη.
Όμως σας υπόσχομαι ότι θα δυναμώσω με τη δική σας ενέργεια την επόμενη μέρα να είμαι ακόμα πιο δραστήριος και δυνατός. Και ξανά η Βουλή να με βγάλει στους πιο δραστήριους βουλευτές και την επόμενη περίπτωση. Την Κυριακή πάμε να ψηφίσουμε. Και γι' αυτό σας ζητώ. Σας ζητώ άλλη μια φορά ψήφος καρδιάς και εμπιστοσύνης. Ήμουν και θα συνεχίσω να είμαι δίπλα σε κάθε πολίτη, σε καθέναν από εσάς, με την πόρτα του γραφείου μου πάντα ανοιχτή. Θα συνεχίσω να είμαι κοντά στα δύσκολα, όχι στα εύκολα. Θα ήθελα να πω με ανθρωπιά και με αγάπη σε όλους εσάς ότι την Κυριακή αποφασίζουμε για την Ελλάδα. Για την Ελλάδα και τα Δωδεκάνησα. Σας δίνω την υπόσχεση με το χέρι στην καρδιά ότι τη Δευτέρα θα είναι καλύτερη μέρα. Θα είναι μια όμορφη μέρα. Θα είναι μια μέρα δυνατή και συγκλονιστική για την Ελλάδα, γιατί η Νέα Δημοκρατία θα είναι ξεπάλληλη κυβέρνηση και η Νέα Δημοκρατία θα είναι ισχυρή. Η Νέα Δημοκρατία θα είναι και πάλι ισχυρή με το Μάνο στη Βουλή, αν το ψηφίσετε την Κυριακή. Σας ευχαριστώ.